Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια και επικράτησε τη ΣΑΕΚ σε όλα τα σημεία. Έφτασε έτσι δίκαια στο θριαμβευτικό 4-0. Την πλήρη εικόνα από το μάτς της ημέρας παρουσιάζουν τα στιγμιότυπα που περιγράφει ο Μανώλης Μαυρομάτης, αλλά και το ρεπορτάζ που έκαναν στο Ολυμπιακό στάδιο ο Γιάννης Καραλής και ο Δημήτρης Πουλιάσης. Και το ρολόι σας 10 λεπτά πριν από το μεγάλο ντέρμπι. Μια τελευταία εκτίμηση με δεδομένο ότι είναι και βρεγμένος αγωνιστικός χώρος, αν αλλάζουν και κάποια πράγματα στα σχέδιά σας. Να σας πω κάτι. Πριν το παιχνίδι δεν δίνω καμία δήλωση. Σας παρακαλώ. Αυτό που λέτε για το βροχή που υπάρχει αυτή τη στιγμή, βέβαια δεν περιμέναμε. Όσο θα μας πειράζει, θα δούμε στο παιχνίδι. Για την τελική έκβαση, βλέπετε την ΑΕΚ να παίρνει αυτό το μεγάλο ντέρμπι. Εμείς έχουμε δυνατότητες και δυνατότητες ότι μπορούμε να κάνουμε και να κερδίζουμε παιχνίδι. Δεν κάνω καμία δήλωση. Ευχαριστώ. Κύριε Ζαγιαστή, το παιχνίδι αρχίζει σε μερικά λεπτά. Θέλουμε την ευχή σας και την άποψή σας για τον αγώνα, έξω βρέχει. Εύχομαι να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι. Τίποτε άλλο. Να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι, να ευχαριστηθεί ο κόσμος που ήρθε εδώ πέρα και να κερδίσει το ποδόσφαιρο, τίποτα άλλο. Υπάρχει κάτι που να σας προβληματίζει? Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καλατζής. Κούρμπαναν τώρα για τον Παναθηναϊκό, κοντά του είναι ο Μπατίστα, άφησε, ξύπνα εκεί για τον Βαζέχα, ο Αντωνίου Βαζέχα τώρα μόνο στη δεξιά, Βαζέχα θα κάνει το σουτ και δοκάρει η μπάλα και κόρνερ είναι, κόρνερ εδώ με τον Γιώργα Κόπουλο, απομάκρυνε εκεί ο Καραγιάννης για τον Σαραβάκο, Σαραβάκος εδώ με τον Αποστολάκη το σουτ και είναι γκολ, Αποστολάκης και 1-0 στο 7ο λεπτό. Πανηγυρισμοί στις κερκίδες από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, καθώς ο Αποστολάκης με αυτό το διαγώνιο δυνατό σουτ θα ανοίξει το σκορ για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 1-0 στο 7ο λεπτό. Σαραβάκο στο πλάγιο για τον Αντωνίου. Αντωνίου τώρα με την μπάλα. Αντωνίου για τον Βαζέχα μέσα στην περιοχή. Θα κόψει ο Καραγκιζόπουλος. Σαραβάκο, Σαραβάκο τώρα μόνο του. Σαραβάκο προς αριστάκι, η μπάλα είναι out. Κόρνερ μέσα στην περιοχή εδώ για τον Καλατζή. Καλατζής και γκολ. Καλατζής και γκολ. 2-0 για τον Παναθηναϊκό το σκορ, καθώς φτάσαμε στο 34ο λεπτό. Χτυπήθηκε το κόρνερ από τον Σαραβάκο, η μπάλα έφτασε μέσα στη μεγάλη περιοχή, κοντράρισε πάνω στο Βαζέχα. Έφτασε πιο πίσω, εκεί ο Καλατζής θα κάνει το σουτ, η μπάλα περνάει κάτω από πολλά πόδια και τελευταίο του Πεπέ. Αριστερό με τον Γιώργα Κόπουλο, επάνω, Οικονομόπουλος απομακρύνει. Αποστολάκης. Αποστολάκης μπροστά από τον σταματή, πάντα ο Αποστολάκης με την μπάλα. Αποστολάκης πίσω για τον Γιώργο Κόπουλο, πλασαριστά και η μπάλα είναι out. Μπατίστα θα ξεφύγει για τον Καλατζή, Σαββίδης. Δύο παίκτες του Παναθηναϊκού μπροστά για τον Μπατίστα. Μπατίστα για από πίσω είναι ο Πατίκας, τρέχει και ο Γιώργο Αμπλής. Μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Βαγγέλη Βλάχο, βλέπεις το Μάρος να κερδίσει 2-0 στο ημίχρονο. Πώς βλέπεις τον Παναθηναϊκό αλλά και την ΑΕΚ? Ναι, θα μιλήσω πρώτα για την ΑΕΚ. Θα πω ότι είναι τραγικά κακή. Δεν περίμενα η ΑΕΚ να έχει αυτή την εμφάνιση. Είναι η χειρότερη ίσως εμφάνιση που κάνει τα τελευταία χρόνια εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Νομίζω ότι αν συνεχίσουν έτσι δεν έχουν καμία τύχη. Όσο για την ομάδα μου, θα πω ότι επιτεύχθηκε ο σκοπός. Νομίζω δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο είναι ότι πιο σπουδαίο θα περιμέναμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και νομίζω ότι στο τέλος, εάν συνεχίσουμε έτσι, θα μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο το σκορ. Σαραβάκος, Αποστολάκης. Αποστολάκης εδώ έτοιμο να κάνει το σουτ. Αποστολάκης, Αποστολάκης μόνος του. Αποστολάκης θα κάνει το σουτ και 3-0. Αποστολάκης και 3-0 υπέρ του Παναθηναϊκού το σκορ, καθώς συμπληρώθηκε το 52ο λεπτό. Θαυμάσια η ενέργεια των παικτών του Παναθηναϊκού και ιδιαίτερα του Αποστολάκη, ο οποίος μπήκε στη μεγάλη περιοχή και από πλάγια θέση με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα για τρίτη φορά στα δίκτυα. Σαραβάκος προσποίηση, θαυμάσια για τον Γιώργο Κόπουλο. Γιώργο Κόπουλος τώρα πατάει την μπάλα πιο πίσω ακόμα για τον Καραγιάννη. Θα γυρίσει για τον Αντωνίου. Αντωνίου πιο πίσω είναι ο Βαζέχα σε καλή θέση. Βαζέχα προς τα αριστερά και 4-0. 4-0 το σκορ σε μια γενική αποθέωση από 35.000 οπαδούς του Παναθηναϊκού εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήταν μια θαυμάσια ομοιογενής προσπάθεια το σύνολο των παικτών του Παναθηναϊκού. Καθώς βλέπουμε τώρα τον Γιώργο Κόπουλο να πετάει πίσω την μπάλα. Εκεί είναι ο Παπαϊωάννου, πηδάει και ο Αντωνίου. Η μπάλα θα φτάσει στον Βαζέχα. Πλασάρισμα του Βαζέχα και η μπάλα στα δίχτυα του Οικονομόπουλου για τέταρτη φορά. Σαβεύσκι και εδώ τώρα για τον Σαββίδη. Σαββίδης έτοιμος να κάνει το σουτ. Τελικά δεν βρίσκει διέξοδο για να σουτάρει. Σαββίδης.
Σαββίδης προσπαθεί να μπει μέσα. Σαββίδης θα κάνει το δυνατό σου, την μπάλα στα χέρια του Μπάντσικ. Σαββίδης για τον Σαβεύσκι. Λάθος εκεί του Καλιτζάκη και ο Μπατίστα τώρα. Ο Μπατίστα θα κάνει το δυνατό σου, την μπάλα φεύγει από τον Μπάντσικ καθώς γλιστράει επάνω στο στήθος του και απομακρύνει το κίνδυνο για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι και οι αμυντικοί παίρνουν σε ένα παιχνίδι, κάποτε και αυτοί πρέπει να σκοράρουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς είδες τη δική σου απόδοση σήμερα? Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή. Υπήρχε ένα κοπιαστικό ταξίδι την Τετάρτη στο Μαρόκο. Ευτυχώς τουλάχιστον επιστρέψαμε όλοι υγιείς, σε καλή κατάσταση και το αποτέλεσμα φάνηκε σήμερα. Κύριε Μπάγεβιτς, η ΑΕΚ έχασε τον ντέρμπι και μάλιστα με βαρύ σκορ. Πού θα τοποθετούσατε τη διαφορά σήμερα της ομάδας σας απέναντι στον Παναθηναϊκό? Δεν θέλω τίποτα να σας πω, μόνο συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό που έπαιζε σήμερα καλύτερα. Τίποτα άλλο και κέρδισε δίκαια. Παρά την πικρία των οπαδών της ΑΕΚ, υπήρχαν κάποιες επιθυμίες και πάλι στο όνομά σας. Και υπάρχει και ένα θέμα για το αν τελικά θα παραμείνετε στην ομάδα ή όχι. Μπορείτε να μας πείτε κάτι νεότερο για αυτό το θέμα? Να σας πω κάτι. Εμείς χάσαμε 4-0. Εσείς με ρωτάτε αυτά, αν είναι δυνατόν. Νίκο Κουρμπανά, περίμενες τέτοια μεγάλη έκταση στο σκορ? Όχι τόσο μεγάλη. Περίμενα όμως ότι η ομάδα θα παίξει καλά. Έρχονταν από δύο νίκες εκτός έδρας, όλα πήγαν καλά. Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο σήμερα και η ΑΕΚ νομίζω στάθηκε καλά. Βέβαια υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα που δημιουργούν κάποιο πρόβλημα στους παίκτες της ΑΕΚ. Εύχομαι στην ΑΕΚ καλή συνέχεια. Πόσο πιστεύεις ότι επηρέασε η βροχή και τι βλέπεις για τη συνέχεια? Νομίζω ότι έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Η βροχή δεν επηρέασε. Το ίδιο πράγμα είναι. Τι παίζει με βροχή, τι όχι, το ίδιο είναι. Αλλά το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει. Εμείς θα προσπαθήσουμε να παίξουμε μέχρι το τέλος όλα τα παιχνίδια καλά και να σημειώσουμε ανάλογες νίκες. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός